Θα πάμε σήμερα να καλημερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο, στρατηγικό αναλυτή στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας της Γενέβης, το παράρτημα που είναι στην Αθήνα, και θα κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση μαζί του, διότι έχουμε ακούσει πάρα πολλά αυτές τις ημέρες, και όταν προαναγγέλεις, όπως ανέρτησε και ο ίδιος, υποχωρήσεις από τις πάγιες θέσεις, όταν θεωρείς εφαλτήριο διαπραγμάτευση θέματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων, όταν σχετικοποιείς την απομείωση της εθνικής κυριαρχίας, τότε το μόνο που μπορείς να διαπραγματευτείς, λέει ο κύριος Λαμπρόπουλος, είναι το μέγεθος της ήττας. Και κάνει και μερικές στις αναρτήσεις του ακόμη ενδιαφέρουσες επισημάνσεις. Από τα πλέον επικίνδυνα που λέει που ακούστηκαν είναι η απάλυψη της πρόσφατης συμπεριφοράς της Τουρκίας χάρη ενός restart άνευ όρων και μιας αναζήτησης τολμηρής ατζέντας. Κλείνει δε τις αναρτήσεις του με ένα, αυτό θα το κρατήσω για το τέλος, με μια εντυπωσιακή ανάλυση για τον πατριωτισμό στις μέρες μας, που έχει διαστρεβλωθεί, διότι εδώ χωριζόμαστε σε υπερπατριώτες και λελογισμένους πατριώτες. Καλημέρα κύριε Λαμπρόπουλε. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη. Και ευχαριστώ πολύ για αυτή την ανταπόκριση. Για πείτε μου, γιατί είστε τόσο προβληματισμένος? Στις αναρτήσεις σας προκύπτει μια σοβαρή, μα πάρα πολύ σοβαρή επισήμανση, ότι η διπλωματία ως έννοια και πρακτική δεν έχει εξελιχθεί καθόλου στην Ελλάδα. Ναι, δυστυχώς δεν έχει εξελιχθεί, κύριε Σαχίνη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί παραμένουμε σε ένα επίπεδο προσωπικής διπλωματίας, λες και μπορεί να λύσει τις δύσκολες καταστάσεις μόνο η, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της μιας διαπραγμάτευσης και της διπλωματικής πρακτικής, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από μια συνεκτική εθνική στρατηγική. Αν δεν συνοδεύεται, η προσωπική διπλωματία λειτουργεί κατά τον τρόπο υπονομευτικό, δυνητικά υπονομευτικό για τα εθνικά συμφέροντα. Και θα σας πω γιατί. Γιατί είναι πολύ εύκολο να γίνει στόχος ενός αναθεωρητικού κράτους, ενός κράτους που επιβουλεύεται την εθνική κυριαρχία, το πρόσωπο το ίδιο το οποίο ασκεί την εξωτερική πολιτική, εάν δεν είναι αρεστό από τη στιγμή που υπάρχουν αλληλεξαρτήσεις μεταξύ τρίτων δυνάμεων, εάν δεν είναι αρεστό να στοχευτεί και να φύγει από το προσκήνιο. Να πάθει δηλαδή η εξωτερική πολιτική της χώρας να καθίσταται όμηρος προσώπων, μόνο των προσώπων. Αυτό, ας πούμε, οι Τούρκοι δεν το έχουν. Οι Τούρκοι έχουν μια συνεκτική στρατηγική η οποία εξυπηρετείται μένα από πρόσωπα, αλλά ανεξαρτήτως προσώπων υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Και μάλιστα εμπλουτίζεται κιόλας το πλαίσιο. Άρα έχουν μια στρατηγική βάθους, για να τα λέμε. Βεβαίως. Να καταλαβαίνόμαστε. Μάλιστα. Βεβαίως. Τώρα, σε αυτές τις καινούργιες εξελίξεις, πολλοί λένε ότι μετράτε και η κοινή γνώμη και οι αντιδράσεις της, ότι γίνεται ένα μασάζ, ότι έχουν δρομολογηθεί εξελίξεις με την προτροπή των Αμερικανών και των Γερμανών. Εδώ ακούγονται εκφράσεις πια περί πατριωτισμού της ευθύνης. Με συγχωρείτε, δηλαδή, οι υπόλοιποι είναι ανεύθυνοι. Αυτό, ξέρετε, είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί είναι διχαστικό. Εξ αρχής είναι ένας διχαστικός λόγος. Δεν υπάρχει πατριωτισμός της ευθύνης και ανεύθυνος πατριωτισμός. Υπάρχει πατριωτισμός ένας και ενιαίος, ο οποίος αφορά την υπεράσπιση, την αδιάλακτη στάση, την αταλάντευτη στάση στην υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων. Τελεία και παύλα. Γιατί γίνεται αυτός ο διαχωρισμός? Γίνεται για εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπών. Δεν μου λέτε, κύριε Λαμπρόπουλε, το έχετε ξανακούσει εσείς και από δημοσιογραφικά χείλη ή την έκφραση απομείωση κυριαρχίας? Ναι, ξέρετε, αυτό είναι ένας πολύ επικίνδυνος όρος. Γιατί, ξέρετε τι υποδηλώνει? Υποδηλώνει ότι η εθνική κυριαρχία, έτσι όπως έχει όπως είναι αντιληπτή στην ελληνική κοινή γνώμη, στην ελληνική κουλτούρα, στρατηγική κουλτούρα, είναι κάτι παραφουσκωμένο. Δηλαδή ότι έχουμε, υπήρχε και ένα βιβλίο πριν από κάποια χρόνια, το οποίο λεγόταν «Τα κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας», ότι ήμασταν τα κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας και ότι λάβαμε παραπάνω από ό,τι δικαιούμασταν. Αυτό λοιπόν, η απομείωση της εθνικής κυριαρχίας συνδέεται με αυτή την αντίληψη ότι
Δεν αναφέρθηκε σε μείωση εθνικής κυριαρχίας, σε απομείωση, δηλαδή σε κάτι παραφουσκωμένο. Άρα έχουμε κάτι έξτρα εμείς, έχουμε δηλαδή... Ναι, ότι υπάρχει δηλαδή μια λογική που είναι διάχυτη στην ελληνική κοινή γνώμη, όπως είπα, ότι η Ελλάδα έχει λάβει ότι δικαιούται παραπάνω από όσα της αναλογούν. Μάλιστα. Για πείτε μου σας παρακαλώ, τι στην πραγματικότητα πιστεύετε ότι υφίσταται εδώ? Κοιτάξτε, ξεκινάμε καταρχάς ότι η Ελλάδα δεν θεωρεί, το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν θεωρεί την Τουρκία ως στρατηγική απειλή. Αυτό είναι μια πάγια αντίληψη που επικρατεί στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Γιατί δεν αναφέρεται ποτέ, παρά το γεγονός ότι είμαστε σίγουρα εταίροι και σύμμαχοι εντός ΝΑΤΟ, αυτό δεν σημαίνει ότι ένα κράτος το οποίο είναι δομικά αναθεωρητικό δεν θεωρείται απειλή, και μάλιστα εκτεταμένη και στρατηγική απειλή για την εθνική ασφάλεια μιας χώρας, την οποία ούτως ή άλλως είναι πρόδειλωτη απειλή. Έτσι. Δηλαδή και μόνο το γεγονός των περασμένων χρόνων από το 2016 και μετά, το τι ακριβώς έχει συμβεί και την εμπριστική ρητορική και την επιθετική ρητορική της γείτονος να λάβει κανείς υπόψη, θα έπρεπε να έχουμε αλλάξει εμείς τους τόνους. Όμως δεν τους αλλάζουμε ως πολιτικό σύστημα. Βλέπετε ότι δεν λογίζεται πουθενά. Γι' αυτό και δεν υπάρχει και στρατηγική εθνικής ασφάλειας που να ορίζονται στόχοι, να ιεραρχούνται εθνικά συμφέροντα και να ορίζονται και οι απειλές. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή ότι παραμένει ένα σαφές πλαίσιο, στο οποίο εμείς απλά είμαστε ένας ομοτράπεζος στη συμμαχία μέσα, που ακολουθούμε απολύτως αυτά που υπαγορεύονται από μεγάλες δυνάμεις και δει την κυρίαρχη δύναμη, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θεωρείτε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εκλαμβάνουν μια ευνοϊκή συγκυρία μετά τις εκλογές στις δύο χώρες, το πεδίο για ρυθμίσεις, αντιλαμβανόμενη την περιοχή ως χώρο και όχι ως χώρες? Πάντα οι Ηνωμένες Πολιτείες από το 1952 και μετά, από τις απαρχές του ψυχρού πολέμου, είχαν μια ενιαία γεωστρατηγική αντίληψη για την περιοχή. Και την Ελλάδα και την Τουρκία από το 1952 και μετά τις θεωρούσαν χώρες που θα μπορούσαν όχι απλά να συνεργαστούν, αλλά θα μπορούσαν, αν μη τι άλλο, να παίξουν παράλληλα έναν καθοριστικό ρόλο προς την ανάσχεση της τότε Σοβιετικής Ένωσης, τώρα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Και όχι μόνο, και της Κίνας. Μάλιστα. Άρα έχετε μία σιγουριά ότι πιέζουν στην κατεύθυνση εξέβρεσης λύσεων όπως τις αντιλαμβάνονται αυτές, καταρχάς? Πιέζουν αυτούς, κύριε Σαχίνη, που είναι πολύ πρόθυμοι να πιεστούν. Τους Τούρκους δεν τους πιέζουν. Γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι και τη φήμη έχουν ότι δεν είναι εύκολα πιεζόμενοι, αφενός. Αφετέρου, πιέζουν αυτούς που ξέρουν εκ των προτέρων ότι είναι διατεθειμένοι να καθίσουν σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων. Το ζήτημα είναι να διαπραγματευτούν τι ακριβώς. Εμείς τι ακριβώς διαπραγματευόμαστε? Εκεί είναι το πρόβλημα. Εμείς παρουσιαζόμαστε μονίμως οι επισπεύδοντες. Μας ανακοινώνουμε ότι προκύπτει μια ευνοϊκή συγκυρία. Από πού προκύπτει η ευνοϊκή συγκυρία? Προκύπτει από μια ανάλυση δεδομένων. Έχει γίνει κάποια ανάλυση δεδομένων ώστε να υπάρχει ένα πρόσφορο έδαφος να υπάρξει μια συνεννόηση με τους Τούρκους? Λέμε εμείς, από πού προκύπτει αυτό? Θα σας πω. Λέμε εμείς επισήμως ότι έχουμε ένα ήρεμο κλίμα παραβιάσεων και παραβάσεων του εθνικού εναέριου χώρου και του θαλάσσιου χώρου. Από εκεί συνάγουμε το συμπέρασμα ότι προκύπτει ήρεμο κλίμα. Δεν είναι έτσι? Κοιτάξτε τώρα, της τακτικού χαρακτήρα, μάλλον τις τακτικές κινήσεις των Τούρκων για να αποκομίσουν ωφέλη σε ένα δυναμικό πλαίσιο διαπραγμάτευσης, αν εμείς τις έχουμε αναγνώσει ως ευνοϊκή συγκυρία, τότε λυπάμαι που σας το λέω, αλλά είμαστε εκτός τόπου και χρόνου, και το λέω πολύ ξεκάθαρα αυτό. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι. Έχετε δει να υπάρχει διάθεση, γιατί ξέρω ότι τα παρακολουθείτε, άρσης του κάζους Μπέλη από πλευράς Τουρκίας, άρσης του αιτήματος αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, οριοθέτηση φαλοκρηπίδας ΑΟΣ με βάση τις αρχές όχι απλά του διεθνούς δικαίου έτσι γενικώς, αλλά του δικαίου
της θάλασσας, ακύρωση του τουρκολιβικού μνημονίου ή της γαλάζιας πατρίδας. Για να ξέρουμε ποια είναι η βάση. Αυτά ούτε καν τίθεται στο, ούτε καν τίθεται σαν ρητορικό, ούτε καν ρητορικό ερώτημα δεν είναι, κύριε Σαχίνη. Επότε ποια είναι αυτό, αλλά ναι. Προσέξτε, έχει προστεθεί και η πατρίδα των εφαίρων τώρα. Δεν είναι μόνο η γαλάζια πατρίδα. Είναι και η πατρίδα των εφαίρων, όπως την, όπως την ανέφερε ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας πριν από λίγες μέρες. Μάλιστα. Οπότε ποια είναι η βάση εκκίνησης αυτής της νέας κατάστασης? Κοιτάξτε, εδώ έχει τεθεί από τα πλέον επίσημα χείλη μία διαδικασία, η οποία ένας οδικός χάρτης, όπως ακριβώς ετέθη στην περίφημη συνέντευξη, ο οποίος οδικός χάρτης είχε προαναγγελθεί, λέει, τα βήματα αυτού του οδικού χάρτη είχαν προαναγγελθεί από τον Ιμπραήμ Καλίν πριν από 1,5 χρόνο σε δυτικό μέσο. Το είχατε επισημάνει εσείς, ναι. Το είχατε επισημάνει. Με προβληματίζει αυτό το γεγονός από μόνο του, γιατί το να τίθεται ένας οδικός χάρτης χωρίς να υπάρχει τίποτα το χειροπιαστό, να λέμε ότι υπάρχει μια τολμηρή ευκαιρία, μια ευνοϊκή συγκυρία και μια τολμηρή ατζέντα που πρέπει να διερευνηθεί και να αναβαθμίζουμε χωρίς καμία προϋπόθεση το επίπεδο της διαπραγμάτευσης σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών, αυτό από μόνο του δίνει εξ αρχής πόντους στην πλευρά, όχι εκείνη την πλευρά η οποία επιδιώκει να με ειρηνικό διπλωματικό τρόπο να λυθούν ζητήματα, αλλά την πλευρά η οποία είναι αναθεωρητική και δεν έχει απολύτως τίποτα να χάσει, έχει να κερδίσει μόνο. Γιατί το διακύβευμα αφορά ξεκάθαρα ζητήματα ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και δυνητικά ελληνικής κυριαρχίας, εθνικής κυριαρχίας. Οι Τούρκοι δεν έχουν να χάσουν τίποτα από μια διαπραγμάτευση τέτοιου τύπου. Οπότε διεκδικούν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η τολμηρή ατζέντα, δηλαδή τι ακριβώς αφορά. Πράγματα τα οποία εμείς δεν θα έπρεπε καν να τα έχουμε σε συζήτηση. Δεν θα έπρεπε καν να τίθενται. Θα έπρεπε να έχουν κοπεί εξ υπαρχής. Θέλω πριν πάμε... Είναι πολύ επικίνδυνος αυτός ο δρόμος. Γιατί αφενός έχει ξεπληθεί τελείως και πλέον ουδής ασχολείται με την επιθετική διάθεση της Τουρκίας και την πρακτική της Τουρκίας τα προηγούμενα χρόνια, το προηγούμενο χρονικό διάστημα δηλαδή, πριν τους σεισμούς, πλέον αυτό έχει ξεχαστεί. Σιγά σιγά ανοίγουν και οι διαδικασίες, ξεπαγώνουν ουσιαστικά οι διαδικασίες του άτυπου εμπάργου που είχε επιβληθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην τουρκική αμυντική βιομηχανία, και θα αναλυθούν νέες πρωτοβουλίες. Δηλαδή, όταν η Σουηδία αποφασίζει την άρση του εμπάργου, καταλαβαίνετε ότι θα ακολουθήσει και η Γερμανία και άλλες χώρες. Και το κυριότερο, ξέρετε, υπάρχει και ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο προκαλείται στους συμμάχους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η Αίγυπτος και όπως είναι και το Ισραήλ. Όταν βλέπουν αυτή τη διαδικασία να λαμβάνει σάρκα και οστά, χωρίς να υπάρχει ούτε ένας όρος, ούτε μία προϋπόθεση, καταλαβαίνετε ότι ειδικά σε αυτή την εποχή που ζούμε, στη μεταβατική εποχή, καταλαβαίνετε ότι και εκείνες οι χώρες ήδη έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες για άλλους λόγους προσετερισμού της Τουρκίας, αλλά αυτές διατηρούν και τις επιφυλάξεις και τις προϋποθέσεις και τους όρους που θέτουν. Το θέμα είναι ότι πώς βλέπουν την Ελλάδα από ένα σημείο και μετά. Υπάρχει ένα ζήτημα αξιοπιστίας. Δεν μπορεί δηλαδή να ζητάμε εμείς από ένα σημείο και μετά αρρωγή από τους Αιγυπτίους ή από τους Ισραηλινούς και να συνομιλούμε με την Τουρκία σαν να μην έχει συμβεί απολύτως τίποτα. Κύριε Λαμπρόπουλε, πέρα από αυτές τις επισημάνσεις, θέλω πριν πάμε ακόμη στα ενδότερα να σας ρωτήσω το εξής. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι εδώ φαίνεται το Κυπριακό να έχει βγει εντελώς εκτός κάδρου των ελληνοτουρκικών συνομιλιών? Ναι, και αυτό, ξέρετε, είναι μια πάγια τακτική και υπάρχει μια αντίληψη περί Κυπριακού
από συγκεκριμένους κύκλους, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 90, ότι το Κυπριακό αποτελεί βαρύδι τα ελληνοτουρκικά και πρέπει να βγει εκτός κάδρου. Είναι ένα τελείως διαφορετικό ζήτημα και δεν πρέπει να επηρεάζει τον ελληνοτουρκικό διάλογο. Αυτό ακριβώς έχει συμβεί. Και είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν εξελίξεις και στο Κυπριακό. Ο Ερντογάν ετοιμάζει μια φιέστα άνευ προηγουμένου για το νέο αεροδρόμιο στα κατεχόμενα. Είναι ξεκάθαρο τι λέει ο Ερντογάν, τι μας λέει ο Ερντογάν. Ότι και σιγά σιγά θα αρχίσουν και οι παραβιάσεις και στο το μορατόριο, δηλαδή θα σταματήσει να υφίσταται από τη μεριά της Τουρκίας και εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε διάλογο. Γιατί έχουμε αποδείξει, αυτό είναι το πάρα πολύ επικίνδυνο, έχουμε αποδείξει ότι δεν είμαστε εκείνοι που λαμβάνουμε τις πρωτοβουλίες να σταματήσουμε την όποια διαδικασία έχει ξεκινήσει εφόσον ξεκινήσει. Δηλαδή η φήμη που μας συνοδεύει ως διαπραγματευτές είναι μια φήμη που δυστυχώς δεν άπτεται ενός σοβαρού κράτους που σέβεται τον εαυτό του και υποστηρίζει τα εθνικά του συμφέροντα με το ανάλογο σθένος. Προσέξτε τι λέω, το ανάλογο σθένος, το σθένος το οποίο απαιτείται. Όταν είσαι διατεθειμένος σαν κράτος, κάθε φορά που η Τουρκία κάνει εκβιασμούς να την ξεπλένεις προς χάρη της συμμαχίας και δεν εξυπηρετείς τα συμφέροντά σου εντός της συμμαχίας, γιατί και η συμμαχία, ξέρετε, έχει διαδικασίες στις οποίες εξυπηρετούνται τα εθνικά συμφέροντα. Και η Τουρκία το απέδειξε αυτό. Όταν εσύ λοιπόν κάνεις το τελείως αντίθετο, δεν μπορείς να περιμένεις μια συμπεριφορά από τους εταίρους και τους συμμάχους σου που να συνάδει με τα προσδοκόμενα τα δικά σου. Δηλαδή καταλαβαίνει κανείς ότι όταν εσύ συζητάς άνευ όρων και άνευ προϋποθέσεων, είναι ξεκάθαρο ότι και οι εταίροι θα σου πούν συνέχισε αυτό το δρόμο. Είσαι ο εύκολος εταίρος. Είσαι αυτός τον οποίο όλοι θα προστρέξουν να σε πιέσουν για να εξυπηρετηθούν συμφέροντα τρίτων και δι' της συμμαχίας. Εμείς ουσιαστικά δηλαδή αυτό που κάνουμε είναι σαν να αποσυμπιέζουμε τη συμμαχία από τους τουρκικούς εκβιασμούς. Εμείς λαμβάνουμε το ρόλο μιας υφηγένειας εδώ. Κύριε Λαμπρόπουλε, όταν ακούτε την έκφραση «Ο μεγάλος στόχος είναι να λύσουμε τον πυρήνα της διαφοράς», η μεγάλη μας διαφορά, άρα εγώ από τα ελληνικά καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και άλλες διαφορές, εξακολουθεί να είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Σκοπός μου είναι να μπούμε στον πυρήνα της βασικής μας διαφοράς, άρα υπάρχουν και άλλες, εφόσον καταφέρουμε να συμφωνήσουμε και να πάμε στη Χάγη. Οποιαδήποτε συμφωνία αυτού του τύπου μπορεί να συνεπάγεται και κάποιες υποχωρήσεις από κάποιες θέσεις που μπορεί να αποτελούν την αφετηρία της διαπραγμάτευσης. Ερώτηση, όλο θα το σχολιάσετε, αλλά ιδίως το τελευταίο κομμάτι. Δηλαδή, ξεκινώντας διαπραγμάτευση, ανακοινώνεις υποχωρήσεις. Καταρχάς εδώ δεν υπάρχουν καν κόκκινες γραμμές. Γιατί όταν λες ότι θα αποτελέσει αυτό, οι υποχωρήσεις θα αποτελέσουν την αφετηρία της διαπραγμάτευσης. Το εφαλτήριο δηλαδή. Εδώ μιλάμε για διαπραγμάτευση που καταστρατηγεί κάθε όρο. Οι Αμερικανοί, ξέρετε, έχουν μια φράση που ότι είναι ένας, όταν δεν θέτεις όρους σε μια διαπραγμάτευση, ουσιαστικά δεν πρόκειται για διαπραγμάτευση, αλλά για συνδικολόγηση. Χρησιμοποιούν τον όρο capitulation, μάλιστα. Είναι ξεκάθαρος. Πώς το σχολιάζετε όλο αυτό? Ναι, ναι. Το θεωρώ καταρχάς ότι κάποιοι σύμβουλοι του Πρωθυπουργού πρέπει να πάνε σπίτι τους με αυτά που προφανώς ή του έγραψαν ή το συμβούλευσαν να πει. Είναι αδιανόητο αυτό. Έχεις υπονομεύσει κάθε πλαίσιο διαπραγμάτευσης εξ αρχής. Αυτό έχει καταγραφεί, ξέρετε. Και από τη στιγμή που έχει καταγραφεί και στους Τούρκους, έχει καταγραφεί και σε τρίτους και σε άλλους. Θα ακολουθεί τον Πρωθυπουργό από εδώ και πέρα. Το εφαλτήριο. Ποιο είναι το εφαλτήριο? Καταρχάς ποτέ δεν το δηλώνεις αυτό. Το μόνο που δηλώνεις είναι οι κόκκινες γραμμές και τις δηλώνεις με τέτοιο τρόπο που να μην υπάρχει η παραμικρή ασάφεια.
Υπάρχει και σχετική βιβλιογραφία, ξέρετε. Και όχι μόνο, υπάρχει και πρακτική στη διεθνή πολιτική. Δηλαδή, εδώ έχουμε καταστρατηγήσει, έχουμε γράψει μια δική μας βιβλιογραφία. Είναι πρωτοφανές αυτό το πράγμα. Που είναι πρωτοφανές στα παγκόσμια χρονικά αυτό. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Να προκαθορίζεις εσύ ένα πλαίσιο υποχωρήσεων σε μια δυνητική διαπραγμάτευση. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτό που σας οδηγεί, ότι συζητάμε τα πάντα τελικώς? Ναι. Ειλικρινά είμαι πολύ ανήσυχος, γιατί βλέπω να τίθεται ένα πλαίσιο. Ούτως ή άλλως η Ελλάδα δεν έθετε ένα αυστηρό πλαίσιο διαπραγματευτικό με κόκκινες γραμμές. Δεν έθετε ποτέ τις κόκκινες γραμμές. Δεν μιλούσε, ξέρετε, υπάρχει και. Γι' αυτό είπα πριν ότι στην Ελλάδα η διπλωματία δεν έχει εξελιχθεί. Αλλά δεν είναι μόνο ότι δεν έχει εξελιχθεί. Έχουν υπονομευθεί και βασικές λειτουργίες της διπλωματίας. Και βασικές αρχές της διπλωματίας. Οι κόκκινες γραμμές έχουν θεωρηθεί από πάρα πολλούς και εντός του ΙΠΕΞ. Και ρωτήστε κάποιους πρέσβεις για αυτό το πράγμα ακριβώς. Οι κόκκινες γραμμές θεωρούνται εφαλτήριο διαπραγμάτευσης. Είναι πρωτοφανές αυτό. Οι κόκκινες γραμμές δεν είναι εφαλτήριο διαπραγμάτευσης. Οι κόκκινες γραμμές είναι ζητήματα που αφορούν τον πυρήνα των ζωτικών συμφερόντων μιας χώρας, τα οποία δεν είναι διαπραγματεύσιμα. Επουδενή. Το λέει και η ίδια η λέξη, ξέρετε. Ναι, σωστά. Αλλά εμείς τις δίνουμε ερμηνεία. Εξού και αυτό που είπαμε αρχικώς, απομείωση κυριαρχίας, σημαίνει ότι είναι παραφουσκωμένη η κυριαρχία μας, για να τα λέμε σε απλά ελληνικά. Και πρέπει να την απομειώσουμε. Ακριβώς αυτό. Να τη βάλουμε αυτό. Σε λογικά πλαίσια, δηλαδή, την κυριαρχία. Άρα στην Ελλάδα δεν συζητάμε καν την ΑΒ. Τι ορίζουμε ως κυριαρχία? Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Όχι κυριαρχικά δικαιώματα, κυριαρχία, το σκληρό μας πυρήνα στην ύπαρξη. Αυτό είναι η κυριαρχία. Την υπόστασή μας ως κρατική οντότητα. Τρελά πράγματα, κύριε Λαμπρόπουλε. Στην Ελλάδα, κύριε Σαχίνη, προσπαθούν κάποιοι κύκλοι να βρουν ένα τρόπο τεινά αποδεκτό πλαίσιο για να περάσει την κοινή γνώμη, διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα. Ένα πλαίσιο παραχωρήσεων, γιατί περί αυτού πρόκειται, concessions δηλαδή στα αγγλικά, για να το πούμε και σε διαπραγματευτική γλώσσα. Είμαστε ένα κράτος το οποίο προσπαθεί να κάνει παραχωρήσεις από τα εθνικά κυριαρχικά του δικαιώματα και από την δυνητικά και από το πλαίσιο της εθνικής του κυριαρχίας, για να εξασφαλίσει, και εδώ είναι το σημαντικό, γιατί αυτό ετέθη στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο βασικός στρατηγικός στόχος της Ελλάδας, του ελληνικού πολιτικού συστήματος ως προς την Τουρκία, είναι η εξασφάλιση της ύφεσης. Άρα... Η αποκλιμάκωση και τα ήρεμα νερά, η μηνεμία. Άρα εκχωρώ τμήματα κυριαρχίας μου για ηρεμία. Δυνητικά μπορείς και να το κάνεις. Άρα αυτή είναι η λογική. Σου εξασφαλίζει η Τουρκία με χαρτί προχωρολογημένο, όχι μεταχρονολογημένο, για μια δεκαετία ηρεμία. Την εμποδίζει να επανέλθει? Όχι βέβαια. Μάλιστα. Σε καμία περίπτωση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η Τουρκία έχει δηλώσει το γεωπολιτικό της όραμα, το οποίο είναι μετά αυτοκρατορικό, το οποίο μάλιστα έχει τεθεί και σε ένα πλαίσιο τουρκικού αιώνα, μετά τα 100 χρόνια δηλαδή της τουρκικής δημοκρατίας, συσσαγωγικά το δημοκρατίας. Πλέον θα μπούμε στα επόμενα 100 χρόνια, τα οποία 100 χρόνια θα καθοριστούν, όπως τα πρώτα 100 καθορίστηκαν από τον Κεμάλ, τώρα θα καθοριστούν από τον Ερντογάν. Περί αυτού πρόκειται. Κοιτάξτε, θα επιστρέψω σε αυτό γιατί είναι το κρίσιμο. Θέλω όμως να σας βάλω στο τραπέζι αυτής της συνομιλίας το εξής. Μεγάλοι Έλληνες, έτσι τους χαρακτηρίζω, που δίνουν μάχες διαχρονικά για μια σειρά δικαιωμάτων. Ένας εξ αυτών ο κύριος Καριώτης, ο οποίος παλεύει την ιστορία τώρα 40 πλάς χρόνια της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, της ΑΟΣ δηλαδή. Γιατί άκουσα και συνάδελφό μου δημοσιογράφο να την αποκαλεί αυτόνομη οικονομική ζώνη. Λοιπόν, της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, λέει το εξής: οι Αμερικανοί θεωρούν ότι είναι το καλύτερο momentum να σμπρώξουν μια συμφωνία αλλά Ισραήλ-Λιβάνου, Χονκστάιν δηλαδή, μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Γι' αυτό προσέξτε στην Ελλάδα, λέει ο κύριος Καριώτης. Το τυράκι θα είναι το αρχιπέλαγος του Αιγαίου, χωρίς να αποκλείει και εκεί να τεθούν ζητήματα. Να το εμφανίσει ότι μας το δίνει ως δώρο, το αυτονόητο δηλαδή, τη δική μας κυριαρχία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, και να μας πούνε, βρείτε τα ρε παιδιά,
στη ζώνη ανατολικά και νότιο-ανατολικά του Καστελορίζου έως την Κύπρο. Και ο του θαύματος, ενώ το λέει ο κύριος Καριώτης αυτό, κύριε Λαμπρόπουλε, θέλω να προσέξετε όλο το σκεπτικό, χθες στον κυριακάτικο κεντρικό τύπο υπάρχουν διαρροές, όχι επίσημες δηλώσεις, αλλά όλοι καταλαβαίνουν. Και λέει η διαρροή. Σήμερα εμείς θεωρούμε ότι έχουμε υφαλοκρηπίδα ΟΖ από το Καστελόριζο στην Κύπρο. Πιστεύει κανείς ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει διεθνώς αποδεκτό? Με βάση αυτά αναμένεται ότι η ελληνική κυβέρνηση θα επιδιώξει να κινηθεί στη λογική ότι σήμερα δεν έχουμε διεθνώς αναγνωρισμένο τίποτα και ό,τι μας δοθεί θα είναι κέρδος. Καταλάβατε πως κουμπώνει αυτό για το οποίο προειδοποιεί ο κύριος Καριώτης? Αυτό ακριβώς αφορά και την απομείωση της κυριαρχίας. Είναι ακριβώς αυτό. Είναι αυτό που λέγαμε πριν για, για την παραφουσκωμένη εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα των Ελλήνων. Μάλιστα. Άρα εμείς δηλαδή που δεν έχουμε κάνει τίποτα για το σύμπλεγμα του Καστελορίζου και τις θαλάσσιες ζώνες υφαλοκρηπίδα ως την οριοθέτηση με την Κύπρο και όλα αυτά, αναρωτιόμαστε δια τύπου διαρροών αν μπορεί να γίνει διεθνώς αποδεκτό το δικαίωμά σου, το κυριαρχικό, το καταλάβατε? Αυτό από μόνο του, κύριε Σαχίνη, αποδεικνύει και τα προηγούμενα στα οποία αναφερθήκαμε. Εμείς κινούμαστε σε μια λογική απολύτου σύμπλευσης, αλλά προσέξτε, δεν είναι απόλυτη σύμπλευση μόνο ως έννοια σε κάποιες πολιτικές της συμμαχίας και δι' των Αμερικανών. Κινούμαστε με τη λογική του ακολούθου. Και ενώ η Τουρκία δεν κινείται με τη λογική του ακολούθου, κινείται σε μια λογική αυτόνομης πορείας με τα συν και τα πλην τα οποία έχει αυτή η διαδικασία, και σίγουρα έχει πληρώσει και αυτή κάποιο τίμημα για τη στάση της, το οποίο όμως τίμημα το θεωρούσε αποδεκτό αυτό για να πετύχει το στρατηγικό της στόχο. Και αυτό μας διαφεύγει. Εμείς από την άλλη μεριά έχουμε μπει σε μια διαδικασία η οποία και στο δημόσιο διάλογο δεν τίθεται στη σωστή της βάση. Δηλαδή έχουμε μπει σε μια διαδικασία εξοπλισμών για να εξισορροπήσουμε εσωτερικά την τουρκική απειλή. Όταν όμως το ίδιο το πολιτικό σύστημα δεν βλέπει την Τουρκία ως απειλή, εκεί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια τρομακτική αντίφαση. Δεν βλέπει την Τουρκία ως απειλή. Τη βλέπει ως ένα δίστροπο, προσέξτε την ορολογία που χρησιμοποιείται. Ένα δύσκολο, ένα δίστροπο, έναν περίεργο γείτονα που προσπαθεί να τον σύρει προς τις ευρωπαϊκές αρχές, ενώ η ίδια η Τουρκία έχει δηλώσει ότι δεν το επιθυμεί. Αυτό, ξέρετε, υπήρχε στα τέλη της δεκαετίας του 90, συνεχίζει αυτό το ευχολόγιο, συνεχίζει να υφίσταται και σήμερα. Αυτό που επιδιώκεται επί της ουσίας είναι ένα νέο Ελσίνκι. Αυτό επιδιώκεται. Άρα πιο θαραλέο. Προσπαθούμε να το βαφτίσουμε και να σας πω, μπορεί να είναι και πολύ χειρότερο από το Ελσίνκι. Άρα πιο θαραλές κινήσεις. Γιατί είναι και διαφορετικά τα δεδομένα. Μάλιστα. Πιο θαραλές κινήσεις ό,τι δεν ολοκλήρωσε η κυβέρνηση Μύτη. Αυτό μου λέτε. Φυσικά. Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο νομίζω αυτό. Μάλιστα. Ρωτάει. Αυτό αφορά και η περίφημη τολμηρή ατζέντα. Νομίζω ότι η λέξη είναι πολύ η λέξη κλειδί. Τολμηρή ατζέντα. Ναι, αλλά κύριε Λαμπρόπουλε, πόσο εύκολο είναι? Είναι εύκολο ή πιστεύετε ότι θα μπερδευτούν στις έννοιες οι πολίτες και τις ορολογίες και άρα με έναν τρόπο θα περάσει? Κοιτάξτε, εύκολο δεν είναι, γιατί οι Τούρκοι είναι άκρος μαξιμαλιστές. Από τη στιγμή που να σας πω το εξής. Μισό λεπτό. Έχω μια διαφωνία εγώ εδώ με όσους το εκφέρεται αυτό. Το να λέμε διαρκώς ότι μας σώζει ο μαξιμαλισμός της Τουρκίας και η ακρότητα είναι μια εξήγηση που έχει ιστορικές αποδείξεις. Αλλά αν μια φορά πάρει στροφή και κάνει την κορόιδο, το κορόιδο, τι γίνεται και δεν μας σώζει ο δικός της μαξιμαλισμός? Εδώ λοιπόν αυτό που φοβάμαι εγώ είναι ότι ο Ερντογάν αυτή τη φορά θα κάνει το κορόιδο. Θα κάνει το κορόιδο γιατί αυτό που τον ενδιαφέρει είναι σε αυτή την πενταετία να εμπεδώσει τα τελεσμένα των προηγούμενων ετών. Μάλιστα. Άρα μην περιμένουμε ότι θα διαλύσει το τραπέζι με ακόμη πιο ακραία από τα ίδια ακραία που θέτει. Όχι, αλλά ξέρετε, εάν ο Τούρκος μυριστεί, δηλαδή είναι πολύ ξεκάθαρο, εάν καταλάβει ότι εμείς είμαστε διατεθειμένοι και για περισσότερες υποχωρήσεις. Γιατί δεν το έχει καταλάβει, πιστεύετε? Ναι, μα με αυτές τις δηλώσεις που είναι καταγεγραμμένες, προσέξτε, εδώ υπάρχει και μια ένα προηγούμενο και ο Τούρκος θα το χρησιμοποιήσει αυτό, αλλά
υπάρχει ένα προηγούμενο ότι στο πρόσφατο παρελθόν με την κυβέρνηση Μητσοτάκη υπήρχε ένα ζήτημα με τον Ερντογάν. Δηλαδή, γι' αυτό πρέπει να το πούμε, ότι και στον Εύρο, αλλά και μετά την συνάντηση της Κωνσταντινούπολης με την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο, ο Ερντογάν ανέκρουσε πρίμνα. Και μάλιστα με τρόπο το περίφημο Μητσοτάκης γιοκ. Δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να συγκρατηθεί, γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια τέτοια ασυμμετρία ισχύως στο διαπραγματευτικό πεδίο που από τη μεριά των Τούρκων που θεωρούν ότι η Ελλάδα, όπως το είχε πει ο Νταβούτογλου, είναι ένας παίκτης ελαφρών ή το πολύ μικρομεσαίων βαρών. Όταν λοιπόν υπάρχουν, καταλαβαίνει ο διαπραγματευτής ότι φτάνει σε ένα συγκεκριμένο σημείο και δεν μπορεί να πάει παραπέρα, εκεί δεν είναι απίθανο να διαλύσει η διαπραγμάτευση. Και θα εξαρτηθεί, μιλάμε για μια διαπραγμάτευση που θα κυλήσει σε βάθος χρόνου, τουλάχιστον ενός χρόνου, σύμφωνα με τον οδικό χάρτη. Οπότε είναι πολλά τα επεισόδια που έχουμε να δούμε. Δεν πρέπει να προεξοφλούμε απολύτως τίποτα, αλλά σίγουρα το πλαίσιο εξ αρχής είναι υπονομευμένο. Εις βάρος μας. Αυτό είναι λίγο φαϊνότερο. Ρωτάει κάποιος εδώ, ακροατής, λέει, κύριε Λαμπρόπουλε, από τη στιγμή που η Τουρκία δεν αποδέχεται τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, δεν θα έπρεπε να ξεκινάμε από την αποδοχή της δικαιοδοσίας του και άρα την αποδοχή όχι γενικώς και αφαιρετικώς του Διεθνούς Δικαίου αλλά και του Δικαίου της Θαλάσσης, για να πούμε ότι συζητάμε? Είναι πολύ εύλογο το ερώτημα και φυσικά θα έπρεπε να τεθεί, αλλά θα σας πω το εξής. Η Τουρκία είχε απόσχει από τη νομική προσέγγιση, την καθαρά νομική προσέγγιση του θέματος, τα μέσα της δεκαετίας του 70, του 75, μόνο και μόνο γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι χωρίς να πάρει στο συνυποσχετικό αυτά που ήθελε, δεν θα άφηνε ποτέ κανένα δικαστήριο να κρίνει τις στρατηγικές της επιλογές. Εδώ το συνυποσχετικό καθίσταται το πλέον σημαντικό σε αυτό το πλαίσιο διαπραγμάτευσης, γιατί εάν... Και εδώ είναι και το επικίνδυνο του πολιτικού διαλόγου. Η Τουρκία επεδίωκε εξ αρχής ένα πολιτικό διάλογο. Α, μισό λεπτό. Άρα συμμερίζεστε απόψεις που λένε ότι έχουμε μια μετατόπιση από τον ορισμό της ως νομικής διαφοράς στην οριοθέτηση Φαλοκρηπίδες ΑΟΣ σε γεωπολιτική παύλα πολιτική, ότι αυτό δεν είναι προς δικός μας όφελος? Δεν είναι. Μα είναι ξεκάθαρο αυτό, κύριε Σαχίδη. Δεν είναι προς δικός μας όφελος. Εννοείται ότι δεν είναι, γιατί η ίδια η Τουρκία το είχε αποδείξει με τη στάση της διαχρονικά, ότι στη Χάγη θα πήγαινε μόνο εφόσον είχε προηγηθεί ο πολιτικός διάλογος, στον οποίο η ασυμμετρία ισχύως υπέρ της τουρκικής πλευράς θα έπαιζε καθοριστικό ρόλο ως προς το αποτέλεσμα. Οπότε εμείς τώρα πάμε σε αυτό, μισό λεπτό να το καταλάβουμε. Δηλαδή εμείς πάμε σε κάτι που ασύμμετρα είναι σε βάρος μας. Αυτό μου λέτε. Εάν καταλάβει κανείς τον ρόλο τον οποίο παίζει η Τουρκία στην περιοχή και τον ρόλο τον οποίο παίζουμε εμείς, αλλά αυτό κυρίως έχει να κάνει με το τι άποψη έχει η κάθε χώρα για τον εαυτό της. Η Τουρκία θεωρεί ότι είναι μια χώρα κυρίαρχη στην περιοχή, μια περιφερειακή δύναμη στην οποία, η οποία μπορεί να επιβάλλει τετελεσμένα και το έχει αποδείξει την πορεία αυτή τη 40χρονη, μπορεί να επιβάλλει τετελεσμένα όσο μπορεί να τα επιβάλλει, έτσι. Δηλαδή με τις διαβαθμίσεις ανάλογα τις δεκαετίες. Μπορεί να επιβάλλει τετελεσμένα έναντι μιας χώρας όπως είναι η Ελλάδα. Η Τουρκία αυτό θεωρεί, ότι ένας πολιτικός διάλογος ευνοεί τα συμφέροντά της. Εμείς επιμέναμε επί χρόνια στη νομική διάσταση της μίας και μόνης διαφοράς. Δεν μπαίναμε σε διαδικασία πολιτικού διαλόγου. Μια διαδικασία πολιτικής διαπραγμάτευσης. Υπενθυμίζω ότι και ο Ερντογάν πριν από κάποιο διάστημα αναφερόταν σε πολιτικό διάλογο όλων των χωρών της Μεσογείου. Κοιτάξτε, αυτό βέβαια δεν κατέστη εφικτό. Σαφές. Ακούστε, επειδή μιλάμε για Χάγη, δηλαδή για παραπομπή του προβλήματος της οριοθέτησης, ελπίζω να μην έχει αλλάξει κάτι άλλο, της Φαλοκρηπίδας ΑΟΣ, το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης του ΟΗΕ, αυτό είναι. Ακούγεται ωραίο στον κόσμο, και ας μην πούμε όχι, ειρηνική διευθέτηση λοιπόν. Αλλά πείτε μου, πώς από τη στιγμή που η Τουρκία δεν αποδέχεται τη δικαιοδοσία του, επιδιώκοντας αυτό που είπατε, τον πολιτικό και όχι νομικό διακανονισμό,
Και εμείς τώρα ερχόμαστε και το αναγνωρίζουμε μιλώντας για γεωπολιτική διάσταση. Μπορούμε να φτάσουμε σε συνυποσχετικό παραπομπής όταν η Άγκυρα ζητάει να συμπεριληφθούν και ζητήματα γκρίζων ζωνών, αποστρατιωτικοποίησης, ιδιοκτησιακού νησιών και πάει λέγοντας. Πώς μπορούμε, με ποια μέθοδο θα συμφωνήσουμε, άντε και τα ξεπερνάγαμε. Με την αρχή της μέσης γραμμής που λέει και το δίκαιο της θάλασσης της ευθυδικίας. Δεν είναι ζητήματα. Μετά μπαίνουν ζητήματα τεχνικής φύσεως και καταλαβαίνει κανείς ότι αυτά θα προκαθορίζονται βέβαια από το συνυποσχετικό, από το πλαίσιο, το πολιτικό πλαίσιο που έχει τεθεί. Μάλιστα. Εάν λοιπόν έχουν τεθεί στο συνυποσχετικό, έχει τεθεί στο συνυποσχετικό ένα πλαίσιο που ευνοεί την Τουρκία, μην περιμένετε από το δικαστήριο της Χάγης. Απλά θα το επικυρώσει. Βεβαίως δεν είναι δυνατόν, για να είμαστε ρεαλιστές, και δεν θεωρώ ότι αυτά τα ζητήματα που θέτει η Τουρκία, αυτές τις διεκδικήσεις, τις εξωφρενικές διεκδικήσεις, θα μπορέσει να τα επιβάλλει σε μια, εκτός αν μπορέσει και τα επιβάλλει στην ελληνική πλευρά, τι να πω πλέον. Δηλαδή, εμείς ξεκινάμε λέγοντας ότι θα κάνουμε υποχωρήσεις στην έναρξη της διαπραγμάτευσης. Αναρωτιέστε. Δεν αναρωτιέμαι, αλλά μου φαίνεται αδιανόητο μια ελληνική κυβέρνηση να μπορέσει να μπει να συζητήσει τέτοιου είδους εξωφρενικές διεκδικήσεις. Η αλήθεια είναι ότι και ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε ποτέ σε κάτι περισσότερο πέραν τις θαλάσσιες ζώνες, δεν αναφέρθηκε ποτέ σε αποστρατικοποίηση νησιών, γιατί αυτά τα θέτει η Τουρκία και μάλιστα δεν τα θέτει απλά, τα έχει και ως προμετωπίδα. Και αυτό, ξέρετε, είναι πολύ επικίνδυνο. Γιατί πιστεύετε. Ο ίδιος ο Τσελίκ είπε ότι για να ανοίξει ο διάλογος. Συζητάμε πρώτα την αποστρατικοποίηση. Ναι, αλλά εγώ έχω και την εναλλακτική. Θα σας πει, ωραία, πάμε για οριοθέτηση θαλασσίων ζανών, η θαλοκρηπίδα ΣΑΟΣ. Μάλιστα, πάμε. Αλλά κοιτάξτε, για να πάμε, πρέπει να δούμε από πού θα μετρήσουμε. Και εγώ αμφισβητώ τόσα νησιά, τόσες βραχονισίδες. Από τη στιγμή που μπαίνεις πολιτικά να τα συζητήσεις, ακόμη και αν το αρνηθείς εσύ, θα έχουν μπει πάνω στο τραπέζι. Ναι ή όχι? Έτσι ακριβώς είναι, κύριε. Μάλιστα. Για να καταλαβαίνόμαστε στο διατάφτα, γιατί θέλω μία κουβέντα στο τέλος να κάνουμε. Μου άρεσε πάρα πολύ η ανάρτησή σας περί πατριωτισμού. Στο διατάφτα, κατά τη γνώμη σας, λοιπόν, πώς θα πρέπει να αποκωδικοποιούν αυτή την πλημμυρίδα ξαφνικά μασάζ οι Έλληνες πολίτες? Ο πατριωτισμός είναι ένας ενιαίος. Είναι η άδολη αγάπη για την πατρίδα, η οποία αφορά μία αταλάντευτη στάση υπέρ των εθνικών συμφερόντων. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα είναι φιολογήματα, είναι φιλναθήματα που εξυπηρετούν πολιτικούς στόχους και διχάζουν. Θα σας πω, στην ανάρτηση μου είχα αναφέρει το περίφημο συνταγματικό πατριωτισμό που είχε υιοθετήσει ο Χάμπερμας για τη μεταπολεμική Γερμανία. Εκεί υπήρχε ξεκάθαρο ζήτημα να μπορέσει να απαλυνθεί το αίσθημα ταπείνωσης που ένιωθαν οι Γερμανοί μετά την τετραπλή κατοχή, και βέβαια να μπορεί να ελεγχθεί ο γερμανικός μιλιταρισμός και εθνικισμός, ο οποίος δημιούργησε δύο παγκόσμιους πολέμους και με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Δηλαδή, εκεί επινοήθηκε μια φόρμουλα ώστε να καλλιεργηθεί ένα αίσθημα πατριωτισμού στις μεταπολεμικές γενιές των Γερμανών, οι οποίοι όμως βαρύνονταν με εγκλήματα. Και βαρύνονταν και μάλιστα, για να μην υπάρξει ξανά η λειτουργία, η εσωτερική λειτουργία του γερμανικού κράτους που όθησε τον Χίτλερ στην εξουσία μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, επινοήθηκε η φόρμουλα του συνταγματικού πατριωτισμού, ότι πρέπει οι Γερμανοί να ομνύουν στο Σύνταγμα. Αυτό τώρα είναι μια εξαίρεση που υπαγορεύτηκε από τις γεωστρατηγικές και γεωπολιτικές συνθήκες της εποχής. Μάλιστα. Δεν είναι δυνατό να το φέρουμε στην ελληνική κοινωνία όπως το φέραμε στη δεκαετία του 90, λες και οι Έλληνες βαρύνονται με αποικιοκρατικό παρελθόν ή βαρύνονται με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Για όνομα του Θεού, δηλαδή, είναι ανιστόρητο και απαράδεκτο. Ναι, αλλά όταν έχετε δεξαμενές σκέψεις που σας λένε ότι μαξιμαλισμό δεν έχει η Τουρκία, έχει και η Ελλάδα μαξιμαλισμό. Και έτσι το καλύτερο. Κύριε Σαχίν, εδώ είναι το ζήτημα. Ότι ξαφνικά στην Ελλάδα ο Έλληνας έχει καταστεί, και τα ταυτοτικά του στοιχεία, έχει καταστεί εθνικιστής, άκρατος εθνικιστής, ακόμα και ρατσιστής, τρισκόληπτος, μυσαλόδοξος,
είναι πράγματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και είναι εκ του πονηρού. Εν κατακλείδη, τι πρέπει κατά τη γνώμη σας ο πολίτης να έχει κατά νου, κύριε Λαμπρόπουλε? Ότι ζούμε σε μια μεταβατική εποχή, η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, ότι σταθερές των περασμένων δεκαετιών δεν υφίστανται πλέον και ότι πρέπει διαρκώς να παλεύουμε για την επιβίωσή μας ως χώρα. Και τα επόμενα χρόνια θα είναι δύσκολα χρόνια ως προς αυτό. Άρα λέτε ότι... Δεν πρέπει να θεωρεί τίποτα δεδομένο. Και ο φίλος ο Μιχάλης, αυτή η αναντιστοιχία πολιτικού συστήματος και διάθεση του ελληνικού λαού γίνεται αντιληπτή, λέει, από το πολιτικό σύστημα. Και ταυτοχρόνως, κύριε Λαμπρόπουλε, άλλος ακροατής, πιστεύετε, λέει, ότι οι Γερμανοί και Αμερικανοί δεν έχουν σφυρίξει στην Τουρκία μέχρι που είμαστε διατεθειμένοι εμείς ως πρόθυμοι σύμμαχοι να υποχωρήσουμε? Για να επιτευχθεί μια διαπραγματευτική λύση όπως ακριβώς την επιθυμούν οι Αμερικανοί και οι Γερμανοί, είναι ξεκάθαρο ότι και τις δύο πλευρές τις διοχετεύουν πληροφορίες. Ναι, αυτό νομίζω ότι είναι λίγο φαϊνότερο. Μάλιστα. Δηλαδή, η υποχώρηση τουρκική θα είναι πια ένα σύμφωνο μη επίθεσης. Έσταξη ουρά είναι του Γαϊδάρου. Πιθανό, είναι πολύ πιθανό. Έσταξη ουρά του Γαϊδάρου. Επί των δικών μας σύμφωνο μη επίθεσης. Ξέρετε, αυτό το κάζος Μπέλι μπορεί να αντικατασταθεί με ένα σύμφωνο μη επίθεσης. Αυτό μάλιστα και κατά το πρότυπο, εδώ επιτρέψτε μου να κάνω το εξής. Ναι. Ότι σε ανύποπτο χρόνο είχαν αναφερθεί και οι υπουργοί αλλά και ο πρωθυπουργός σε διάφορα μέσα δυτικά, πολύ πριν ξεκινήσει το Roots Race και ο Εύρος, σε μία επίλυση των ελληνοτουρκικών με σύμφωνο μη επίθεσης κατά το πρότυπο με και σύμφωνο φιλίας, ουσιαστικά, όχι σύμφωνο μη επίθεσης, σύμφωνο φιλίας, κατά το πρότυπο Βενιζέλου και Μάλ. Εκεί θα αλλάξει την απόφαση Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, θα καταστήλει το κάζους Μπέλι, πιστεύετε? Δεν έχει αναφερθεί η Τουρκία ούτε κατά διάνοια σε τέτοιο πράγμα, αλλά δεν θα... Δηλαδή, δεν θα το αποκλείει. Δεν θα το αποκλείει. Τα οποία δεν μπορούν να αποκλειστούν. Προσέξτε. Μάλιστα. Θα πάρει και 600 χιλιόμετρα, σας λέω εγώ, πιο μέσα τη στρατιά του Αιγαίου. Αυτό ξέρετε, δεν λέει απολύτως τίποτα. Αυτό ήταν ένα σχέδιο που επινοήθηκε από τον πρώην Τούρκο Ναύαρχο, τον Γκιουβένερ Καγιά, που ήταν ο εμπνευστής της θεωρίας των γκρίζων ζωνών, ένας από τους εμπνευστές, στις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν μετά την κρίση του 87. Κατανοήθηκε ότι δεν μπορεί η Τουρκία να επιτεθεί σε μεγάλα ελληνικά νησιά. Δεν είχε τη δυνατότητα δηλαδή τότε. Γιατί είχε σχέδια, ξέρετε, τη δεκαετία του 80, όλα τα σχέδια των Τούρκων ήταν για κατάληψη μεγάλων ελληνικών νήσων. Λέσβου, Χίου, Σάμου. Για κάθε νησί υπήρχε στρατιωτικό σχέδιο κατάληψης τότε. Αυτά τα έκανε οι φίλοι σύμμαχοι Τουρκία. Εδώ λοιπόν αυτό το σχέδιο που αφορούσε τις γκρίζες ζώνες που επινοήθηκε από τον Ερκαγιά αφορούσε και την αποστρατικοποίηση των νησιών με αντάλλαγμα η τέταρτη στρατιά να υποχωρήσει αρκετά χιλιόμετρα στην ενδοχώρα. Αλλά σε δύο μέρες, ξέρετε, μπορεί να επανέλθει. Οι 120.000 άνδρες τότε της τουρκικής στρατιάς θα μπορούσαν να έχουν επανέλθει. Εμείς άμα παίρναμε τα βαρέα όπλα και αποπλήζαμε ουσιαστικά τα νησιά, θέλαμε εβδομάδες για να μπορέσουμε να τα επανεξοπλίσουμε. Αντί επιλόγου, επίλογος από εσάς, κύριε Λαμπρόπουλε. Μεγάλη προσοχή σε αυτά που διαδραματίζονται και θα έλεγα ότι θα πρέπει να ανατρέξουμε σε μια ρίση του Καποδίστρια, η οποία είναι πάρα πολύ επίκαιρη και αφορά ότι εάν αγνοήσουμε και τη δική μας εμπειρία και την πρακτική των Τούρκων ανά τους αιώνες, τότε απλά θέλω τυφλούμε και θα ήταν εγκληματικό λάθος. Ξέρετε, αυτή η αντιιστορική προσέγγιση, η αποστεωμένη προσέγγιση που έχουν πάρα πολλοί δημοσιολογούντες στην Ελλάδα, λειτουργεί εις βάρος των εθνικών συμφερόντων, γιατί δεν βρισκόμαστε σε μια παρθενογένεση
σε μη ιστορικό χρόνο. Ουδέποτε μηδενίζεται ο ιστορικός χρόνος. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Καλημέρα κύριε Λαμπρόπουλε, να είστε καλά. Να είστε καλά, καλημέρα σας.